Με χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του Μανώλη του Παπαδάκη, γιατί το όνομα του Γκέραρτ πρώτα απ' όλα, αλλά και η παρουσία του Μανώλη του Παπαδάκη ήταν εγγύηση για μένα εκ των προτέρων το τι θα δω εδώ και τι θα πάρω από εδώ. Για μένα είναι ένα σχολείο, γιατί το ποδόσφαιρο πάντοτε το μαθαίνεις, δεν τελειώνει ποτέ η γνώση, και θεωρώ ότι η φιλοσοφία της γενικότερα του Μανώλη για το ποδόσφαιρο και αυτό που θέλει να παρουσιάσει εδώ στο σεμινάριο είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη όλοι οι προπονητές, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις αναπτυξιακές ηλικίες, και θα είναι πολύ χρήσιμο γενικότερα για την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βέβαια το παιδικό ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για όσους γνωρίζουν, διότι από εκεί πρέπει να ξεκινάνε όλα, από εκεί πρέπει να μπουν οι βάσεις. Είναι το ευαίσθητο κομμάτι στο οποίο νοσεί η χώρα μας ποδοσφαιρικά και το οποίο πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας με τόση προσοχή και με τόση αγάπη όπως το κάνει ο Μανώλης ο Παπαδάκης. Απλά κάτι τελευταίο, Σάβα, με τον κύριο Γκέραρτ είχατε μια αλληλοεκτίμηση, ήταν από την εποχή που έπαιζε σε ποδόσφαιρο ο ίδιος προπονητής. Είναι μεγάλη η προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σίγουρα θα ήθελα το σχολείο σου. Είχατε και ένα χαμένο τελικό κάποτε. Ναι, βεβαίως. Ο Γιάννης Γκέραρτ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε τεράστια κληρονομιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για την κοινωνία μας, για το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα όχι μόνο μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά και στην ζωή του. Είναι μέσα στην καρδιά μου και είναι ένα παράδειγμα για μένα και μάλιστα με βοήθησε όσον αφορά και στην προπονητική μου ζωή να συμπεριφέρομαι και να προπονώ ανάλογα, είτε είναι πεντάχρονο είτε είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.